1948. Ο εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα μένεται. Η σκιά του διαχωρισμού αριστερών-δεξιών απλώνεται μέχρι την Κύπρο. Οι γυμναστικοί σύλλογοι με προτροπή του ΣΕΓΑΣ καλούν τους αθλητές τους να υπογράψουν δηλώσεις ότι ήταν εθνικόφρονο φρονημάτων. Οι προοδευτικοί αθλητές αρνούνται να υπογράψουν. Εκδιώκονται ή αποχωρούν από τους συλλόγους και απέχουν από τους Παγκύπριους αγώνες του 1948. Η διαμάχη μεταφέρεται και στα ποδοσφαιρικά σωματεία. Πολλοί αριστεροί ποδοσφαιριστές και αθλητές αρχίζουν να αποχωρούν και να δημιουργούν δικά τους σωματεία. Η Νέα Σαλαμίνα στην Αμόχωστο, η Αλκή στη Λάρνακα και ο Ορφέας στη Λευκοσία. Στις 23 Μαΐου του 1948, ο ΑΠΟΕΛ με την ευκαιρία των Πανελληνίων Αγώνων Στίβου αποστέλει τηλεγράφημα στον ΣΕΓΑΣ με την ευχή όπως «Τερματιστή η εθνοκτόνος Ανταρσία». Οι αριστεροί παράγοντες και ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ διαφωνούν και θεωρούν το χαρακτηρισμό ως πρόκληση και κομματική τοποθέτηση του σωματείου. Ακολουθεί η αποβολή του ποδοσφαιριστή Κώστα Λιμπουρή και η επαόριστη τιμωρία των συμπαικτών του στον ΑΠΟΕΛ, Αγιζή Λαουτσαλή, Γογάκη Καραγιάννη και Γιώργιο Χριστοδούλου. Στις 4 Ιουνίου, με πρωτοβουλία του γιατρού και δημοτικού συμβούλου Λευκοσίας Ματθαίου Παπαπέτρου, συγκαλείται πλατεία σύσκεψη αθλητών και φιλάθλων και αποφασίζεται η ίδρυση νέου, ακομμάτιστου αθλητικού σωματείου που έμελε να αλλάξει το ρούν της ιστορίας του κυπριακού ποδοσφαίρου. Το όνομα του νέου σωματείου, Αθλητικός Σύλλογος Ομόνια Λευκοσίας. Το όνομα Ομόνια επελέγει για να δείξει την αντίθεση προς τον διχασμό και την διάσπαση. Ο έμβλημα επελέγει το τριφύλι γιατί έχει το χρώμα πράσινο, το χρώμα της ελπίδας. Βασική σκοπή του νέου σωματείου ήταν η ανάπτυξη του αθλητισμού και η πνευματική ανύψωση των μελών του. Με το ξεκίνημα η Ομόνια άρχισε την προσπάθεια σύστασης ποδοσφαιρικής ομάδας. Οι πρώτοι άσοι ήταν οι Λιμπουρής, Τσαλής, Γογάκης, Καλλιώτης και Καριόλου που εγκατέλειψαν τον ΑΠΟΕΛ, οι Χαμπής και Τικράν που έφυγαν από την ΕΠΑ, οι Χατζάκ, Ροπέρ και Κιλής από τους φίλους της Αρμενίας. Μαζί με αυτούς και πολλοί νέοι παίκτες όπως οι Λιονταρίς, Ψήλος, Γιορκάτζης, Γερτζανίκ και οι αρκετοί άλλοι άρχισαν να εντάσσονται στην Ομόνια. Στον πρώτο της αγώνα τον Οκτώβριο του 1948 η Ομόνια νίκησε τον Αμόλε Μεσού με 5-1. Τον Δεκέμβριο του 1948 τα νέα σωματεία Ομόνια Νέα Σαλαμίνα Αλκή και Ορφέας μαζί με τα παλαιότερα Αμόλ και Νέο Αστέρα Μόρφου προχώρησαν στην ίδρυση της Κυπριακής Ερασιτεχνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και άρχισαν να διοργανώνουν ξεχωριστά πρωταθλήματα από την ΚΟΠ. Έδρα της Ομόνιας ήταν το γήπεδο Γκόουλ, το σημερινό κολυμβητήριο Λευκοσίας.